επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος τέχνης εψύχωσης Animation που διοργανώνουμε στη ΣΥΡΟ για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Διαβίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής. Είναι μια πρωτοβουλία αυτών των δύο γενικών γραμματιών για να καταρτιστούν στην κατασκευή μικρού μήκους ταινιών κινουμένου σχεδίου οι νέοι από 18-40 ετών και έχουν απευθυνθεί στα πανεπιστημιακά τμήματα τα οποία στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στη ΣΥΡΟ αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν αυτό το πρόγραμμα και να υλοποιήσουν την κατάρτιση. Στη ΣΥΡΟ ασχολούμαστε με το δυσδιάστατο κινούμενο σχέδιο και η λογική είναι να καλύψουμε και θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις και παραδοσιακής και ψηφιακής παραγωγής στα κινούμενα σχέδια και η δικιά μου συνεισφορά στο συγκεκριμένο κομμάτι είναι κυρίως να συστηματοποιήσω λίγο τις θεωρητικές γνώσεις των υποψηφίων και των συμμετεχόντων σε θέματα ιστορίας και τεχνικών, αισθητικής των κινουμένων σχεδίων και σε θέματα ανάπτυξης παραγωγής που χρειάζεται οπωσδήποτε για να σχεδιάσει κάποιος μια παραγωγή κινουμένων σχεδίων πριν να μπουν σε άλλα θέματα πιο εξειδικευμένα όπως είναι τα δραματουργικά, τα εικαστικά, τα σκηνοθετικά αλλά και τα θέματα της ψηφιακής παραγωγής. Νομίζω ότι τέτοιες πρωτοβουλίες είναι πάρα πολύ καλό να γίνονται και μάλιστα στο πλαίσιο που γίνονται αυτή τη στιγμή με ένα μέρος θεωρίας και ένα μέρος πρακτικής έτσι ώστε να ευαισθητοποιούνται νέα ταλέντα που έχουν ιδέες. Τέτοια ματιά σε αυτή την τεχνική του stop motion που μπορεί να είναι με όποιο μέσο θέλουν. Θέλουν να είναι κομμένα χαρτιά κατά το animation, θέλουν να είναι σχέδια που να τα φωτογραφίζουμε στην πορεία τους, τα άτομα επιλέγουν τι τους ταιριάζει καλύτερα. Το συγκεκριμένο σεμινάριο, το μάθημα που διδάσκω, έχει να κάνει με τη συγγραφή του σεναρίου και την οπτικοποίησή του, δηλαδή το πώς μπορούμε να πάμε στο storyboard, στο οπτικοποιημένο σενάριο. Τι είναι αυτός ο χαρακτήρας, πώς ξεκινάει, τι συναισθήματα έχει, πώς δρά και
ποια είναι τα χαρακτηριστικά του τα εξωτερικά, πώς μέσα από την ιστορία και από τις διάφορες αλληλουχίες γεγονότων αυτός ο χαρακτήρας μεταλλάσσεται. Σκοπός είναι να γνωρίσουν μέσα από αυτή τη διαδικασία διάφορους τρόπους, μεθόδους και υλικά που στη συνέχεια θα τους βοηθήσουν να φτιάξουν την δική τους ταινία μικρού μήκους. Είδαμε από κοντά τις ιδιότητες του ήχου, το πόσο χρήσιμη είναι η αίσθηση του ήχου σε κάθε ταινία και ειδικά στο animation, και επισκεφθήκαμε τους χώρους του Πανεπιστημίου, του τμήματος, το στούντιο ήχου, όπου και εκεί κάναμε κάποιες εγγραφές και είδαν τα παιδιά τα είδη των ήχων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Ο ρόλος μου σαν εξυλλογήτρια είναι να βοηθήσω ώστε να ολοκληρωθούν τα έργα περισσότερο. Ένα καθαρό μάτι δηλαδή, που θα ελέγξει, σημεία που θα χρειαστεί ίσως οι συμμετέχοντες να προσέξουν περισσότερο, να ξαναδουλέψουν, ώστε το αποτέλεσμα να βγει αρτιότερο.